Σάρα, σε ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, λοιπόν, ο δρόμος είναι μακρύτερος πλέον για τα φορτία από Ελλάδα, από Κύπρο και Ιταλία. Σύμφωνα με το άρθρο του Πολίτικο, οι ναυτιλιακές εταιρείες σταμάτησαν τις δραστηριότητες τους μέσω του στενού MAB ELMANDEP, φυσικά από τις επιθέσεις των Χούθη και πλέον δρομολογούν εκ νέου τις μεταφορές, τις εξαγωγές προϊόντων τροφίμων και ιδίως πιο ευαίσθητων τροφίμων, όπως είπες Μαρία, φρούτων και λαχανικών από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, προσθέτοντας όμως έτσι καθυστερήσεις μέχρι και 3 εβδομάδων. Εκτός από την πενταπλάσια αύξηση του κόστους, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυξάνονται τα ναύλα, αυξάνονται τα ασφάλιστρα με όλο αυτόν τον χρόνο που προστίθεται. Το γεγονός αυτό κάνει κάποια από αυτά τα πολύ ευαίσθητα τρόφιμα να σαπίζουν, να χαλάνε, η ποιότητά τους να αποσυντίθεται. Να αποσυντίθενται γενικότερα τα προϊόντα. Υπάρχει πολύ σημαντικός κίνδυνος. Και τον χάρτη με το ένα δρομολόγιο το οποίο αυτή τη στιγμή αποφεύγουν λογικά, που περνάει από την διόρυγα του Σουέζ. Αν θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε και λίγο zoom in, να δούμε λίγο πιο καθαρά τον χάρτη, ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα. Δεν είναι ακριβώς αυτή η διαδρομή, γίνεται ένας κύκλος. Σε λίγο ο χάρτης θα δείξει την εναλλακτική διαδρομή από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Αν πάρουμε και το σούπερ από κάτω θα είναι εμφανώς, δηλαδή αναγκάζονται να κάνουν το γύρο της Αφρικής με λίγα λόγια. Τον περίπλου της Αφρικής. Βέβαια, στην περίπτωση που κάποια πλοία με εμπορευματοκιβώτια φεύγουν από χώρες, όπως είπαμε, η δική μας χώρα, από την Ελλάδα, από την Κύπρο και από την Ιταλία, η μικρότερη διαδρομή που ακολουθούν συνήθως είναι μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Περνάνε μέσα στο πέρασμα αυτό της Ερυθράς Θάλασσας που έχουμε δείξει επανειλημμένα και τώρα με τις επιθέσεις των Χούθη. Αλλά ακριβώς επειδή στην Ερυθρά Θάλασσα εκεί πέρα καταλήγει το πέρασμα αυτό στο στενό Μπαμπ ΕΛΜΑΝΔΕΠ, αποφεύγεται αυτό και κάνουν αυτόν τον κύκλο, όπως βλέπετε, φτάνοντας γύρω δηλαδή από την Αφρική, φτάνοντας κάτω στο τέλος, στο ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Ας μπούμε λίγο αυστηρά στο καμπανάκι κινδύνου που επισημαίνει το Πολίτικο για Ελλάδα, Ιταλία και... Και Κύπρο, χώρες λοιπόν της Νότιας Μεσογείου. Είπαμε φυσικά, επισημαίνουμε ότι κίνδυνος υπάρχει φυσικά για ευαίσθητα προϊόντα, ευαίσθητα τρόφιμα όπως τα φρούτα και λαχανικά. Ο χρόνος μπορεί να είναι πάνω από 20 μέρες. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση καλό για τα προϊόντα. Οπότε, Σάρα, μείνε μαζί μας για να πάμε στο ρεπορτάζ τώρα με έναν άνθρωπο που το βιώνει αυτό καθημερινά. Ο κύριος Γιώργος Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και διακίνησης φρούτων, λαχανικών και χυμών, Incofruit Ελλάς, για να μας πει ποια είναι η αγωνία επί του πρακτέου. Κύριε Πολυχρονάκη, καλημέρα. Καλημέρα για εσάς και στους συνομιλητές μας. Πράγματι, μας έχει προσθέσει περίπου από 15 μέχρι 20 μέρες το ταξίδι των 20 τόσων ημερών. Δεν έχουμε επιβάρηση της ποιότητας, γιατί τα προϊόντα που ταξιδεύουν, όπως είναι το ακτινίδιό μας, κυρίως προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξίζει και μεταφέρεται σε συνθήκες ελεγχόμενης ψήξης. Επιπλέον όμως, εκτός από την επιβάρηση που από 1.200-1.300 δολάρια το εμπορευματοκιβώτιο έχει φτάσει πάνω από 5.500-6.000 δολάρια, έχουμε και έμεση επιβάρυνση, δεδομένη της έλλειψης που παρατηρείται σε εμπορευματοκιβώτια, έχουν αυξηθεί και τα ναύλα για εξαγωγές μας τόσο προς τον Καναδά όσο και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πρόσφατα τη νέα αγορά που ανοίξαμε για τα ακτινίδια μας στη Βραζιλία. Κύριε Πολυχρονάκη, κάντε μας μία χάρη. Δώστε μας δύο παραδείγματα, δηλαδή συγκεκριμένο προϊόν που έχει συγκεκριμένο προορισμό, φανταζόμαστε εκκίνηση από την Ελλάδα, τι συνέβαινε και τι συμβαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν που βρίσκεται σε εξέλιξη και που έχει στις νέες αγορές, στις υπερπόντιες, τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα είναι το ακτινίδιο. Δευτερευόντως είναι άλλα προϊόντα, αλλά οι μεγαλύτερες ποσότητες είναι το ακτινιδίο, που τις εξαγωγές μας κατά 30% του όγκου των ακτινιδίων μας πάει προς τις αγορές, τις υπερπόντιες, μεταξύ των οποίων και Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και Βραζιλία φέτος, και προς την Ινδία και προς την Κίνα και Ινδονησία και τα λοιπά,
Και σε αυτές τις αγορές λοιπόν η επιβάρυνση που έχουμε είναι τεράστια και από απόψεις κόστους μας καθιστούν τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά από απόψεις τιμών, πολύ περισσότερο που φέτος μια χώρα που η παραγωγή της είναι εγγύς των αγορών αυτών όπως είναι το Ιράν, έχει αυξημένη παραγωγή και δεδομένου ότι και αυτού και του Ιράν οι εξαγωγές παρεμποδίζονται για να έρθουν στην Ευρώπη κατά το ποσοστό που έκαναν εξαγωγή προς την Ευρώπη, αυτές λείπουν και τοποθετούνται στις αγορές της Ασιατικής ή της Αμερικής και κατά συνέπεια έχουμε και τον ανταγωνισμό συγχρόνως. Δηλαδή έχουμε και άμεσες και έμεσες. Ας αφήσουμε λίγο την περίπτωση αυτή των εξαγωγών του Ιράν. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποιο είναι το δρομολόγιο που ακολουθεί το ακτινίδιο για να φτάσει στις ΗΠΑ και στον Καναδά? Είναι γύρω-γύρω δυστυχώς από την Αφρική. Και έχουμε 20 μέρες, δηλαδή ενώ πηγαίναμε μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω του Σουέζ, εν τούτης, όχι να μιλάω για τον Καναδά, εξακολουθεί να είναι το ίδιο, εκεί η επίπτωση είναι λόγω έλλειψης εμπορευματοκιβωτίων, δεδομένου ότι απασχολούνται εμπορευματοκιβώτια και για την εξαγωγή προς την ασιατικές χώρες, στην Ανατολική Ασία, αλλά κυρίως λόγω καθυστέρησης άφηξης εμπορευματοκιβωτίων από εξαγωγές της Κίνας και άλλων χωρών προς την Ευρώπη. Κύριε Πολυχρονάκη, που έτσι έχουμε μικρή έλλειψη. Είπατε ότι το εμπορευματοκιβώτιο έχει σε κάποιες περιπτώσεις τετραπλασιάσει το κόστος του. Αυτό θα το δούμε, θα το δούμε αργά ή γρήγορα να μεταφέρεται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις τελικές τιμές των προϊόντων τις οποίες καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές? Όχι, μπορεί να το δούμε σε άλλα προϊόντα εισαγόμενα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη από αυτές τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουμε εισαγωγές ρύζι, έχουμε όσπρια, έχουμε και τα βιομηχανικά προϊόντα και οικιακού εξοπλισμού της Κίνας και άλλων προϊόντων. Αλλά στα δικά μας τα προϊόντα δεν νομίζω ότι θα έχουμε επιπτώσεις. Ίσα-ίσα έχουμε παρενέργειες ακόμη και στις εξαγωγές μας προς την Ευρώπη, δεδομένου ότι ομοιοπαραγωγές χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και το Μαρόκο, που περίπου το 20% τους προορίζονται προς αυτές τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, επανατοποθετούνται στην αγορά της Ευρώπης, με συνέπεια να έχουμε μείωση των τιμών και αύξηση της προσφοράς στις ευρωπαϊκές αγορές, ακόμη και στην ελληνική αγορά. Και τώρα μια... Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή έχουμε μειωμένες εξαγωγές στα εισπεριδοειδή μας ακριβώς λόγω υπερπροσφοράς εκ μέρους της Αιγύπτου στην ευρωπαϊκή αγορά, έμεση επίπτωση του κλεισίματος του ΣΟΕΣ. Τώρα, εάν αυτό συνεχιστεί, δηλαδή η γεωπολιτική αναταραχή συνεχιστεί, αυτό για τους εξαγωγείς τι θα σημαίνει πρώτον και δεύτερον για την ελληνική οικονομία? Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω γενικά για την ελληνική οικονομία. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση της αγωγής σε διάφορα είδη από τις χώρες αυτές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οπωσδήποτε το κόστος της μεταφοράς, ακόμη και από άλλες αγορές που δεν έχουν εξάρτηση από αυτό, αλλά λόγω έλλειψης ή παρκαρίσματος εμπορευματοκιβωτίων, θα τις έχουμε και σε άλλα προϊόντα, και σε τρόφιμα και σε άλλα βιομηχανικά κυρίως προϊόντα. Κύριε Πολυχρονάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ που μας μεταφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό να είστε. Ρεπορτάζ το κάναμε εμείς. Την πληροφορία μας τη μετέφερε ο κύριος Πολυχρονάκης. Έχω την εντύπωση, Σαρά, ότι έχεις κάποιο υπόλοιπο από το περιεχόμενο του πολιτικού. Εγώ θα ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω και αυτά που είπε ο κύριος Πολυχρονάκος, ότι όντως κάποια φρούτα όπως το ακτινίδιο, τα κεράσια δεν κινδυνεύουν γιατί έχει γίνει σκοτμιδή τους ήδη από το φθινόπωρο. Έχουν μεταφερθεί, δεν υπήρχε δηλαδή από την αρχή το πρόβλημα αυτό με τους Χούθη. Και επίσης και στο πολιτικό επισημαίνεται ότι δεν είναι κόκκινος συναγερμός ακόμη το πρόβλημα αυτό της μεταφοράς των φρούτων και ότι δεν θα υποτιμούσαν σε καμιά περίπτωση τη σημασία του περάσματος της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική
δεν θα ήταν τόσο σημαντικό αν υπήρχε ένα φράγμα μεταξύ της Νότιας Αμερικής και άλλων χωρών, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Και είναι άγνωστο, ωστόσο, τώρα το γεγονός αν οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν άδεια βράφια ή αν θα δούμε και αυξήσεις στις τιμές. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ, Σάρα. Γεια σου, Σάρα.